Κύριε Στριφίλης, Αντώνη, η ερώτησή σου. Ακούγομαι. Ναι. Ήθελα να σας μεταφέρω μια εμπειρία που είχα πριν μια μέρα, όχι πριν πολλές μέρες, πριν από μια μέρα, όπου προσπαθούσα με κάθε τρόπο να βρω την λύση, να δώσω ένα άρθρο στο οποίο θα περιελάμβανε, να γράψουν ένα άρθρο στο οποίο θα περιελάμβανε τη ChatGPT-2. Πρέπει να σας πω ότι ήταν άκρος επιτυχής. Άκρος επιτυχής. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν περίμενα. Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι ποια είναι η κατάσταση με τους Ρώσους. Σε ποιο βαθμό βρίσκονται σήμερα οι ρωσικοί έρευνα. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, εννοείται. Ναι. Νομίζω ότι η ρωσική έρευνα δεν ξέρουμε πολλά. Δεν νομίζω ότι είναι το επίπεδο αυτού που βλέπουμε διεθνώς. Εκεί που θα έλεγα ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος είναι στην Κίνα. Ότι η κινέζικη τεχνητή νοημοσύνη σε ορισμένους τομείς στέκεται πολύ ψηλά και ανταγωνίζεται ό,τι βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ.